Ιερατική Ανθρωπολογία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών έργο του Βασιλείου Χαρώνη. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και στη σημερινή εκπομπή να μιλούμε για το θυμό. Τρόποι απαλλαγής από το θυμό. Λέει ο Άγιος, «Και έστω σαν αυτόν, πολλοί πάντοθεν υπαροξύνοντες, ώστε εγκυμνάζεσθε και μελετάν εν της οικείς φέριν το πάθος. Και καθάπερ επί της παλέστρας πρώτων αγώνων εμελετώσει προς τους οικείους οι αθλητέ, ώστε εν εκείνης κατορθώσαντες ακαταγόνιστοι είναι προς τους αντιπάλους, ούτω και ο πες επί της οικείας παιδευέστο, και πολλάκις ο πατήρ ή ο αδελφός έστω ο μάλιστα τούτον επηρεάζουν. Και υπέρ της εκείνου νίκης μάλιστα πάντες σπευδέτωσαν. Ή αμινέτο της και αντιστήτω ο παλαίων, ώστε εν εκείνο αυτόν γυμναστήνε. Ούτω δε και οι παιδες αυτών παροξυνέτωσαν συνεχώς και δικαίως και αδίκως, ώστε μανθάνιν πανταχού κρατήν του πάθους. Αν μεν γάρο πατήρ παροξύνει, ουδέν το μέγα. Το γάρ του πατρός όνομα προκαταλαμβάνουν την ψυχήν, ου καφίσι διαναστήνε. Αλλομήλικες και δούλοι και ελεύθεροι, τούτο ποιήτωσαν, ή να εν εκείνης μανθάνει την επιοίκιαν. Δηλαδή, ας είναι πολλοί και διάφοροι αυτοί που ερεθίζουν τα παιδιά, ώστε να ασκούνται και να μαθαίνουν να υποτάσσουν το πάθος του θυμού στις υποθέσεις που τους αφορούν. Και όπως ακριβώς οι αθλητές, προτού να αρχίσουν οι αγώνες, προπονούνται στην παλέστρα με φιλικά τους πρόσωπα, ώστε αφού θα νικήσουν, θα είναι ανίκητοι στους αγώνες με τους αντιπάλους. Έτσι και το παιδί. Ας ασκείται στο σπίτι και ο πατέρας ή ο μεγαλύτερος αδελφός σας το ερεθίζουν, για να του δώσουν όλη την ευκαιρία να νικήσει το θυμό. Ή ας παίρνουν τη θέση του αντιπάλου, ώστε παλεύοντας μαζί του να του δίνουν την ευκαιρία να γυμναστεί. Το ίδιο ας κάνουν και οι υπηρέτες, ας το εξοργίζουν συνεχώς, άλλοτε δίκαια και άλλοτε άδικα, ώστε να ασκείται σε όλες τις περιπτώσεις να συγκρατεί το πάθος. Γιατί, αν το εξοργίζει μόνον ο πατέρας, δεν είναι και τόσο σπουδαίο το πράγμα. Το πατρικό όνομα είναι επόμενο να επηρεάζει την ψυχή του παιδιού και να το εμποδίζει να αγανακτήσει. Αλλά οι συνομήλικοι και δούλοι και ελεύθεροι ας το εξοργίζουν, ώστε να μαθαίνει να ανέχεται και εκείνους. Εδώ αγαπητοί μας να σημειώσουμε ότι η ανωτέρω τακτική, αντίθετη με τα απορίσματα της σύγχρονης παιδαγωγικής, ίσως θα έφερνε κάποια ωφέλεια στα μικρά παιδιά. Προκειμένου όμως για τα μεγαλύτερα παιδιά και ιδιαίτερα για τους εφήβους, η τυχόν εφαρμογή της θα είχε αρνητικά αποτελέσματα. Οι νεαροί με δυσκολία δέχονται ακόμη και δίκαιες παρατηρήσεις. Πολύ περισσότερο αντιδρούν και μάλιστα με βιαιότητα όταν έχουν το συναίσθημα ότι αδικούνται. Για το ίδιο θέμα, λέει ο Άγιος, «Όταν οργίζεται, αναμίμνης και αυτόν των οικείων μαθημάτων. Όταν προς τον παίδα χαλεπαίνει, ή μηδέν αυτό σήμαρτε, και ίως αν ειν εν τούτης ον αυτός».
καν είδη στύπτοντα τον πέδα, τούτου δίκην απέτησον, καν υβρίζοντα, και τούτου πάλιν, μηδέ μαλθακός έστω μήτε άγριος, είναι και ανήρ ή και επίοικης. Πολλαχού γάρ αυτό δίτης από του θυμού βοηθείας, ίον ύπονται και αυτός πέδας σχή ή δούλων γέννητο Κύριος. Πανταχού του θυμού χρήσιμον, εκεί δε μόνον άχρηστον, όταν εαυτής αμήνομεν. Δια τούτο και Παύλος, εθεαυτό μεν ουδέποτε το πράγματι κέχρητε επί δε της ειδικημένης μόνον. Και Μωσής, ειδών αδικούμενων αδελφών, εχρήσατο το θυμό και μάλα γενναίος ο πραότατος πάντων ανθρώπων. Επειδή δε υβρίσθη, ουκέτη ημίνατο, αλέφυγεν, ώστε ούτως αυτό εις νόμος έστω. Μηδέποτε εαυτό αμήνην υβριζωμένο ή κακός πάσχοντι, και μηδέποτε έτερον περιοράν τούτο υπομένοντα. Δηλαδή στη μετάφραση μας είπε ο Άγιος, όταν θυμώνει ο γιος σου, να του υπενθυμίζεις ότι καλόν είναι να ανατρέξει στη δική του πείρα. Όταν αγανακτεί εναντίον του υπηρέτη, ας σκεφτεί ότι και αυτός έχει σφάλει και πώς θα ήθελε να του φερθούν αν βρισκόταν στη θέση του υπηρέτη. Αν τυχόν τον ειδείς να χτυπάει τον υπηρέτη, τιμώρησέ τον. Το ίδιο κάμε αν τον ακούσεις να τον βρίζει. Δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ μαλακός, χλιαρός, ούτε άγριος, αλλά να είναι και άνδρας και συγκαταβατικός, γιατί το σθένος θα του χρειαστεί σε πολλές περιστάσεις, όπως στην περίπτωση που θα αποκτήσει και αυτός παιδιά ή θα γίνει κύριος δούλων. Το ψυχικό σθένος είναι σε πολλά χρήσιμο. Όταν όμως πρόκειται να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας, είναι άχρηστο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, όταν επρόκειτο να υπερασπιστεί τον εαυτό του, δεν οργιζόταν ποτέ. Οργιζόταν μόνον όταν επρόκειτο να βοηθήσει τους αδικημένους. Και ο Μωυσής, όταν είδε συμπατριώτη του να αδικείται, έκανε χρήση του θυμού και φέρθηκε με παραφορά αυτός που ήταν ο πραότερος από όλους τους ανθρώπους. Και όταν τον έβρισαν, δεν αμύνθηκε καθόλου, αλλά έφυγε σε ξένη χώρα. Αυτόν λοιπόν τον νόμον ας ακολουθεί το παιδί σου. Όταν βρίζετε ή αδικείτε, ποτέ να μην αμήνετε και να εκδικείτε. Όταν όμως βλέπει κάποιον άλλο να αδικείτε, να μην τον αφήνει ποτέ αβοήθητον. Πώς να αντιμετωπίζουμε τους θυμωμένους? Λέει ο Άγιος, «Ησύχασον, ή γάρ και της παρεμού τιμής ηξίωτε και ευπρόσδεκτα αυτού γέγονε τα δώρα, αλλά προσέ η αποστροφή αυτού και εσύ άρξης αυτού, ώστε και μετά την αμαρτίαν ταύτην έχειν σε συγχωρώ τα προτερήματα της πρωτοτοκίας κακίνων υπό την σύν εξουσίαν είναι και λέβων και υπό την αρχήν την σύν. Ώρα φιλανθρωπίαν δεσπότου, πως αυτού βούλεται των θυμών και την μανίαν καταστήλε και την ορμήν εκόψε δια των ρημάτων τούτων». Δηλαδή, είπε ο Θεός στον Κάιν, «Ησύχασε, γιατί αν και έχει γίνει άξιος τιμής από μένα ο αδελφός σου και έχουν γίνει ευπρόσδεκτα τα δώρα του, προσέ θα καταφεύγει αυτός
και εσύ θα τον εξουσιάζεις, ώστε και μετά από αυτή την αμαρτία σου επιτρέπω να έχεις εσύ τα πλεονεκτήματα της πρωτοτοκίας και διατάσσω εκείνος να είναι κάτω από τη δική σου εξουσία και τη δική σου αρχηγία. Πρόσεξε τη φιλανθρωπία του Κυρίου, πώς θέλει να καταπραίνει το θυμό και τη μανία και να σταματήσει τη θυμώδη και φωνική ορμή του με αυτά τα λόγια. Για το ίδιο θέμα, για το πώς δηλαδή πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους θυμωμένους, ο Άγιος Ιωάννης μας λέει: «Απάλλαξον τίνιν αυτόν της χαλεπής ταύτης επηρείας, και δώσ' αφήνε την οργήν και δαίμονος ελευθέρωσον χαλεπού του θυμού, και γάρ δαιμονιώντας εάν είδομεν δακρύωμεν, ουχή και αυτοί σπουδάζομεν δαιμονάν, τούτο και νυν ποιόμεν επί των οργιζομένων, και γάρ εκείνης εΐκασιν η θυμούμενη, μάλλον δε κακίνον εισίν αθλιότερη, μετά αισθήσεως μενόμενη, διό και ασύγνωστος αυτόν η παραπληξία». Δηλαδή, απάλλαξέ τον λοιπόν από τη βαριά αυτή βλαπτική ενέργεια και κάνε τον να αφήσει την οργή και ελευθέρωσέ τον από τον φοβερό δαίμονα, από το θυμό. Γιατί κι αν δούμε δαιμονισμένους, δακρύζουμε και δεν σπέβδουμε να δαιμονιστούμε κι εμείς. Αυτό ας κάνουμε και τώρα για αυτούς που οργίζονται, γιατί οι οργισμένοι μοιάζουν με τους δαιμονισμένους ή μάλλον είναι πιο αξιολείπητοι από αυτούς, γιατί παραφέρονται ενσυνείδητα. Γι' αυτό και είναι ασυγχώρητη η παραφορά τους. Άλλες πτυχές του θέματος θυμός. Είναι δύσκολη η αποφυγή του. Αλούκ είδ όπως έλαθον εις τούτους εξενεχθείς τους λόγους και εταίρο παρενών ώστε διδάσκην μετεποιηκίας. Αυτός εις οργήν εξεκυλίσθην. Δηλαδή, αλλά δεν γνωρίζω πώς χωρίς να το καταλάβω έφτασα σε αυτούς τους λόγους και ενώ συμβουλεύω τους άλλους να διδάσκουν με επιοίκεια και καλοσύνη, εγώ ίδιος παρασύρθηκα από το θυμό. Ο θυμός εύκολα σβήνει. Όσπερ ραδίος εξάπτεται, ούτω και ραδίος σβαίνεται. Ο θυμός όπως εύκολα εξάπτεται, έτσι και εύκολα σβήνει. Πράγματι, σημειώνει ο συγγραφέας, ο θυμώδης ηρεμεί γρήγορα, αρκεί να του μιλήσει κανείς με ηρεμία και καλοσύνη. Τα λόγια δυναμώνουν τη φωτιά του θυμού. Ούτω δί και επί της οργής, όπερ αν φθέξετε της, τροφή γέγονεν ευθέως τη πονηρά ταύτη πυρά. Δηλαδή το ίδιο συμβαίνει και με την οργή. Ό,τι πει κανείς αμέσως γίνεται τροφή για την κακή αυτή φωτιά του θυμού. Φανερώνει σκληρότητα το να θυμώνουμε για τα ασήμαντα. Το γάρ επί της τυχούσι παροξύνεστε μικροψύχων ανδρών και σκληρών και ταλαιπώρων, ως περούν το επί της μεγάλης αναπίπτην νοθρωτέρων και υπνηλωτέρων. Δηλαδή, το να εξοργίζεται κανείς για ασήμαντα πράγματα είναι γνώρισμα μικρόψυχων, σκληρών και άθλιων ανθρώπων, όπως επίσης το να αποθαρρύνεται για τα μεγάλα
είναι γνώρισμα των οκνηρών και των πιο υπναλαίων. Η κραυγή είναι όχημα της οργής. Η κραυγή όχημα εστί της οργής, δηλαδή η κραυγή είναι όχημα της οργής. Τέλος, μας λέει ο Άγιος, «Κάθε ταραχή χαροποιεί το διάβολο. Ως περγάρ οργιζομένων ημών και επικτεβόντων και προς αλλήλους συγκρουωμένων χαίρεται και γέγηθεν εκείνος, ούτως ειρηνευόντων και ομονοούντων και κρατούντων οργής, συστέλλεται πάλιν και ταπεινούται. Άτε εχθρός ειρήνης όν και πολέμιος ομονίας και βασκανίας πατήρ». Δηλαδή, όπως ακριβώς δηλαδή όταν εμείς οργιζόμαστε και πιανόμαστε στα χέρια και συγκρουόμαστε μεταξύ μας χέρι και ευχαριστείται ο διάβολος, έτσι και όταν ειρηνεύουμε και έχουμε ομόνια και συγκρατούμε την οργή μας, συστέλλεται πάλι και ταπεινώνεται, επειδή ακριβώς είναι εχθρός της ειρήνης και πολέμιος της ομόνιας και πατέρας του φθόνου. Το επόμενο λήμα, αγαπητοί μας ακροατές, είναι το λήμα θυσίες. Το σώμα του Χριστού αντικατέστησε κάθε θυσία, λέει ο Άγιος. Ελθόν ο σωτήρ, πάβητας τυπικάς προσφοράς και ποιεί το σώμα το ίδιον αντί πάσης θυσίας. Δηλαδή, όταν ήλθε ο Σωτήρας, έπαψε τις τυπικές προσφορές και πρόσφερε το ίδιο του το σώμα, αντικαθιστώντας κάθε άλλη θυσία. Ποια θυσία ζητά ο Θεός? Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης. Δικαιοσύνην μετέρχεστε, δικαιοσύνην προσφέρετε, τούτο μέγιστον το Θεό δώρον. Δικαιοσύνην δε εντάφθα, ούτην μερικήν αρετήν φυσήν, αλλά την καθόλου, καθό και δίκαιον άνθρωπον καλούμεν, την άπασαν εν εαυτό έχοντα την αρετήν. Αυτή η θυσία, ου χρημάτων δείτε, ου μαχαίρας, ου θυσιαστηρίου, ου πυρός, ουκ εις καπνών διαλύεται και τέφραν και κνήσαν, αλλά αρκείται τη γνώμη του προσάγοντος αυτήν. Ταύτη ούτε παινία κόλλημα γίνεται, ούτε πτωχία εμπόδιον, ου τόπος, ου κάλωτον τιούτον ουδέν, αλλόπου πέρ αν εις θύην αυτήν δινήσει αυτός και ιερεύς και θυσιαστήριον και μάχαιρα και ιερίων γινόμενος. Τι αυτά γάρτα νοερά και πνευματικά, πλοίο να έχει την ευκολίαν, ουδεμιάς δεόμενα της έξωθεν εργοδίας. Μετάφραση. Προσφέρεται ως θυσία δικαιοσύνη, ασκείται δικαιοσύνη, προσφέρεται δικαιοσύνη. Αυτό είναι το πιο μεγάλο δώρο για το Θεό. Δικαιοσύνη δε εδώ δεν εννοεί τη μερική αρετή, αλλά την καθολική, καθώσον και δίκαιο άνθρωπο ονομάζουμε εκείνον που συγκεντρώνει στην προσωπικότητά του την καθολική αρετή. Αυτή η θυσία δεν χρειάζεται χρήματα, ούτε μαχαίρι, ούτε θυσιαστήριο, ούτε φωτιά. Δεν διαλύεται σε καπνό και στάχτη και κνήσα, αλλά αρκείται στη διάθεση εκείνου που την προσφέρει. Σ' αυτή ούτε η στέρηση γίνεται εμπόδιο, ούτε η φτώχεια, ούτε ο τόπος, ούτε τίποτε άλλο παρόμοιο, αλλά όπου κι αν βρίσκεσαι
θα μπορείς να κάνεις αυτή τη θυσία, γινόμενος ο ίδιος και ιερέας και θυσιαστήριο και μαχαίρι και σφάγιο, γιατί τέτοια είναι τα νοερά και πνευματικά. Είναι πολύ ευκολότερα και δεν χρειάζονται καμιά εξωτερική εργασία. Το επόμενο σύντομο λήμα είναι το λήμα «Ιδανικά». Τα ιδανικά έχουν τη δύναμη να απορροφούν ολοκληρωτικά. Οι προσπόλην βασιλικήν οδεύοντες ουδενή των παρά την οδόν κατέχονται, ούτε λοιμώσιν, ούτε παραδείσεις, ούτε φάρανξιν, ούτε ερημίες, αλεκατέρων αλογούντες προς εν μόνον ορώσι, την εκδεξωμένην αυτούς πατρίδα. Δηλαδή, εκείνοι που βαδίζουν για κάποια βασιλική πόλη δεν εχμαλωτίζονται από τίποτε από εκείνα που βρίσκονται κοντά στο δρόμο, ούτε από λιβάδια, ούτε από κήπους, ούτε από φαράγγια, ούτε από ερημιές, αλλά αδιαφορώντας για όλα αυτά, προς ένα μόνον αποβλέπουν, προς την ουράνια πατρίδα που θα τους υποδεχθεί. Το επόμενο λήμα, αγαπητοί μας ακροατές, είναι το λήμα Ιεραποστολή. Χαρακτηρισμοί της Ιεραποστολής. Η Ιεραποστολή είναι θείο έργο. Ο εξάγων άξιον εξαναξίου ως στόμα μου έστε. Ο των ημελημένων φυσήν αδελφών σπουδάζων διασώσε και εξαρπάσε της φάριγκος του διαβόλου, κατά δύναμην ανθρωπίνην εμέ μιμείτε. Τι τούτου ίσον γέννηταν, τούτο πάντων των κατορθωμάτων μίζων, τούτο πάσης της αρετής το κεφάλαιον. Δηλαδή, εκείνος που κατορθώνει με το λόγο του να μεταβάλει έναν ανάξιο σε άξιο, θα είναι σαν το στόμα μου. Εκείνος, λέγει ο Θεός με το στόμα του προφήτη, που φροντίζει να σώσει τον αμελή αδελφό και να τον αρπάξει από το φάριγγα του διαβόλου, μιμείτε όσο είναι ανθρωπίνος δυνατό εμένα. Τι θα μπορούσε να εξισωθεί με αυτό το έργο? Αυτό είναι από όλα τα κατορθώματα το μεγαλύτερο. Αυτό είναι το αποκορύφωμα όλης της αρετής. Η Ιεραποστολή είναι απόδειξη της αγάπης μας προς το Θεό. Επειδή γάρ αυτόν ηρώτησεν «Πέτρε φιλείς με» υπόντος δε εκείνου «Σύ Κύριε είδας ότι φιλώσε» ουκ είπεν ο Χριστός «Ρίψον τα χρήματα, νηστίαν άσκησον, σκληραγωγίαν, νεκρούς ανάστησον, δαίμονας απέλασον, ουδέν τούτον ούτε των κατορθωμάτων εις μέσον ήγαγεν, αλλά πάντα εκείνα παραδραμών, ή φιλείς με φυσί, πείμενε τα πρόβατά μου. Τούτο δε έλεγεν, ου μόνον της εις αυτόν αγάπης το μέγιστον ημίν σημείων επιδείξε βουλόμενος, αλλά και της φιλίας, ειν περί τα πρόβατα επιδείκνυται, ήδη τούτο της εις αυτόν ευνίας μέγιστον δείγμα πεποίηται. Μονονουχή λέγον,
ο τα πρόβατά μου φιλών εμέ φιλή, ώστε ή της ευδοκιμήν βούλητο παραυτό, τούτον επιμελίστο των προβάτων, το κοινή συμφέρον ζητήτο, των αδελφών κηδέστο τον εαυτό, ουδέν γαρ τούτου το Θεό προτιμότερον κατόρθωμα. Ούτω και ο Παύλος φυσί, πάντα πάσιν αρέσκον και μη ζητών το εμαυτού συμφέρον, αλλά το των πολλών ή να σωθώσει, και αλλαχού φυσί, και γάρο Χριστός ούκε αυτό ήρεσεν, αλλά της πολλής, και ουδέν ούτω γνώρισμα και χαρακτήρ γέννητ αν του πιστού και του Χριστού φιλούντος, ως το των αδελφών κείδεσθε και της σωτηρίας επιμελίστε της εκείνων. Ταύτα και μοναχοί πάντες ακουέτωσαν και οι τας των ορών κατηλυφώτες κορυφάς και οι δια πάντων σταυρώσαντε σε αυτούς το κόσμο ή να καταδύναμην την εαυτόν τους των εκκλησιών προεστώτα συγκροτώσιν. Αλήφωσιν ευχές, ομονία, αγάπη, ειδότες ως ή μη τους προβεβλημένους παρά της του Θεού χάριτος και το σούτον φροντίδας αναδεδεγμένου συγκροτίεν παντή τρόπο και πόροθεν καθήμενη το κεφάλαιον αυτής απόλολε του βίου και η πάσα η κροτηριάσθη σοφία. Δηλαδή, μας είπε ο Άγιος, όταν τον ερώτησε ο Χριστός «Πέτρε, με αγαπάς» και εκείνος του απάντησε «Συ Κύριε γνωρίζεις ότι σ' αγαπώ», δεν του είπε ο Χριστός «Απαρνήσου τα χρήματα, ασκήσου στην νηστεία,